πού θα πάμε, Εύη? Στη Χαρά Πλατυράχου. Είναι μέλος της Ένωσης Φοιτητών Κρητών Αττικής, και η οποία συμμετείχε χθες στην διαδικασία αυτή και έχει και πολλά να μας πει για την εμπειρία. Και βέβαια μία καντάδα που μεταξύ άλλων έχει χαρακτηριστεί viral και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με τα σχόλια ακόμα και αυτών που δεν έχουν καταγωγή από Κρήτη να είναι εγκομιαστικά, να αποθεώνουν εκεί τα παιδιά στην Αθήνα. Πάμε να συναντήσουμε τη Χαρά και να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Ή βλέπω δύο χαρές ή βλέπω δύο... Λοιπόν, να αυτοσυστηθείτε λοιπόν, πάμε. Γεια σας, εγώ είμαι η Χαρά Πλατυράχου. Ναι. Εγώ είμαι η Σπυρδίλα Κοτζούκου. Μάλιστα, να καλησπερίσουμε. Είμαστε και δύο ενεργά μέλη του φοιτητικού συλλόγου. Να καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσουμε τα παιδιά. Χαρά, να ξεκινήσω με σένα. Είδαμε πλάνα τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Κάνατε περήφανους τους κριτικούς στην Κρήτη, την ένωσή σας βέβαια. Και έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμό, έτσι δεν είναι? Ναι, πραγματικά είναι όντως ένα θεσμό. Όλο γίνεται στο πλαίσιο του κριτικού γλεντιού που διοργανώνουμε δύο φορές το χρόνο. Είναι το μεγάλο κριτικό γλέντι που το περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και χαρά. Και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε καθημερινά κάποιες δράσεις την εβδομάδα του γλεντιού. Μάλιστα. Από ποιους δρόμους περάσατε και ποια η ανταπόκριση του κόσμου? Ξεκινάμε από το στέκι του Συλλόγου που βρίσκεται στα Ηλίσια και προχωράμε από τη Βασιλής Σοφίας, που είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος στην Αθήνα. Φτάνουμε στη Βουλή. Συνεχίζουμε μετά από Ερμού και καταλήγουμε στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Τώρα, όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου, μπορώ να πω ότι είναι πολύ, πολύ θερμή, πολύ ευχάριστη. Όλοι είναι ανοιχτοί, κερνάμε τον κόσμο, χαίρονται, ανυπομονούν και εκείνοι, θέλουν να είναι στο γλέντι μας, να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουν την κριτική παράδοση. Και βέβαια, Χαρά, το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε εικόνες που κάνουν το γύρο της Ελλάδας, όχι μόνο της Κρήτης, και έρχονται από νεαρά παιδιά τα οποία βρίσκονται για πρώτη, δεύτερη, τρίτη χρονιά στην Αθήνα και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δώσουν έτσι το παρόν και να μεταφέρουν και σε εκείνους αυτό τον παλμό, αυτό το μπρίο που έχετε και ομοιότητα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ακριβώς, έτσι είναι. Προσπαθούμε κι εμείς να διατηρήσουμε αυτό το τυπικό στοιχείο και την παράδοσή μας, να μας γνωρίσει και ο κόσμος, να έρθουν και άλλοι φοιτητές, να κάνουμε έτσι ωραίες δράσεις. Μάλιστα, για να ακούσουμε λίγο και από την, και από την άλλη κοπέλα βέβαια το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί μέσα από αυτόν τον θεσμό, μέσα από αυτή τη δράση. Πώς νιώθει ένας φοιτητής από την Κρήτη που μένει στην Αθήνα, που σπουδάζει στην Αθήνα και γίνεται ένα με την ξεχωριστή αυτή παρέα? Είναι όντως πάρα πολύ έντονο, γιατί σε γήπεδο και τόσο μεγάλο γλέντι έχουμε να κάνουμε από το 19. Επομένως, η συγχωρητικότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο κόσμος έχει ήδη προετοιμαστεί για αύριο. Δηλαδή, μας δίνει το παλμό και είναι αλήθεια πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ ωραίο που μετά από δύο χρόνια μπορούμε να ξαναμαθούμε πάλι τόσα άτομα, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Είναι πραγματικά, το περιμένουμε πώς και πώς. Αύριο είναι και... το μεγάλο γλέντι, αν δεν κάνω λάθος. Για πείτε μας λίγες πληροφορίες, πού θα γίνει, ποιοι είναι καλεσμένοι, ποιοι μπορούν έτσι ακόμα και τελευταία στιγμή που θα μας ακούσουν τώρα και είναι στην Αθήνα να έρθουν να συμμετέχουν. Γίνεται στο πάρκο Βουδί, το πλουσιό γήπεδο. Εξαντλήθηκα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μας ήμασταν φουλ. Αλλά όλοι καλή χωράνε, υπάρχει θέληση να διασκεδάσουμε. Περιμένουμε όποιο θέλει, όποιον επιθυμεί, έχει καλή διάθεση και όρεξη να διασκεδάσουμε όλοι μαζί παρέα, να έρθει. Υπάρχει και προπόληση έξω από το γήπεδο, αλλά και από εδώ. Μπορεί να έρθει στο σύλλογό μας του Παπαδημοταπούλου 33. Είναι ανοιχτά και σήμερα από τις 6 μέχρι τις 9. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εμείς περιμένουμε, όπως είπε και η Εύη Χαραγιαννάκη πριν από λίγο, βίντεο, φωτογραφίες, πλάνα, υλικό, προκειμένου να δείξουμε και να μεταφέρουμε τον παλμό στο γλέντι σας το Σάββατο. Να τα δείξουμε τη Δευτέρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θέλω και οι δυο σας να στείλετε χαιρετισμούς όπου εσείς θέλετε στις οικογένειές σας εδώ στην Κρήτη.
Χαιρετισμού σε όλους να πούμε, σε όλους τους γονείς μας, τους φίλους μας που έχουν συντονιστεί και βρίσκονται στο Ηράκλειο, στους συγγενείς, στην Κρήτη. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά.